Καλωσορίζω το φίλο Δήμαρχο Θέρμου, το Σπύρο το Κουσαντάρα, όπως και τον κύριο Σταμάτη, κύριο διοργανωτή της εκδήλωσης. Εκδήλωση που είναι το Ελλάς Ράλι Λεπάντο 2015, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά στην Άφακτο και είναι ένα σημαντικό γεγονός για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έχει προκαλέσει, δε, οπωσδήποτε, και τα διεθνή έντυπα ηλεκτρονικά και έντυπα. Είναι μια πρωτοβουλία με τουριστική αντανάκλαση στην Αφακτία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της. Εκπληκτικής ομορφιάς φυσικά τοπία, ορεινής Ναυπακτίας, Θέρμου, Καρπενησίου, Βαρδουσίων και Καλαβρίτων, διαφημίζουν τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο. Η φετινή συμμετοχή 166 διαγωνιζομένων από 18 χώρες είναι μια σημαντική ευκαιρία, αλλά και μια πρωτοβουλία του Δήμου της Ναυπακτίας με στόχο να ενισχυθεί η προβολή του τόπου, η τοπική οικονομία μέσω του αθλητικού τουρισμού. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αγώνες με τέτοια εμβέλεια όπως αυτή του Ελλάς Ράλι Λεπάντο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ναυπακτίας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ενίσχυση των υποδομών και τη ζεστή φιλοξενία των διοργανωτών και των αποστολών της πόλης μας. Ευχαριστώ. Σήμερα, που βρίσκομαι εδώ σε μια κοινή συνέντευξη τύπου με τον αξιότιμο Δήμαρχο Ναυπάκτου, Ναυπακτίας, που πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες κοινέ τέτοιες δράσεις, γιατί μας ενδιαφέρει συνολικά η ανάπτυξη της περιοχής και της Ναυπακτίας και της Τριχονίδας. Να συγχαρώ για αυτή την υπέροχη διοργάνωση, με τόσες πολλές συμμετοχές, και θα απολαύσουν οι συμμετέχοντες και τις διαδρομές της ορεινής Ναυπακτίας, αλλά και της περιοχής του Δήμου Θέρμου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τον αθλητικό τουρισμό, όπως προείπε και ο κύριος Δήμαρχος, και βλέπω πραγματικά μία συγκατάθεση όλων σας να προχωρήσουμε μπροστά, να διοργανώσουμε και άλλες τέτοιες πετυχημένες δραστηριότητες και ως Δήμαρχος Θέρμου αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος Θέρμου γενικότερα θα παράσχει την οποιαδήποτε εξυπηρέτηση στους συμμετέχοντες ώστε να πετύχει απόλυτα αυτή η διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα 4 του μήνα, 4 Μαΐου. Στις 8 θα γίνει η έναρξη που θα παρουσιαστούν τα μηχανοκίνητα οχήματα και θα κλείσει η εκδήλωση την Κυριακή στις 10 Μαΐου. Αυτό που έχω να πω πάνω απ' όλα, επειδή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και δύσβατη διαδρομή, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε απρόοπτα και ατυχήματα. Οι καλύτεροι ας νικήσουν και οι άλλοι ας το χαρούν. Ευχαριστώ. Των διοργανωτών του Ράλι, ο κ. Σταμάτης, θα μας πει γύρω από το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Λοιπόν, εκ μέρους της διοργάνωσης, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω κατά κύριο λόγο το Δήμο Ναυπάκτου που φιλοξενεί τον αγώνα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί και το κέντρο του αγώνα και για φέτος, αλλά και όλους τους υπόλοιπους Δήμους από τους οποίους θα περάσουμε. Τους αναφέρω με τυχαία σειρά, Δήμος Θέρμου, Δήμος Καρπενησίου, Δήμος Δωρίδος, Δήμος Καλαβρίτων. Έχουμε δεχτεί υποστήριξη από όλους, κυρίως τεχνικό επίπεδο, γιατί πρέπει να αναφέρω ότι φέτος είναι η δυσκολότερη χρονιά στην ιστορία των 8 ετών που γίνεται ο αγώνας ανά την Ελλάδα, λόγω ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Και λόγω της συγκυρίας δεν είχαμε τη δυνατότητα δυστυχώς να επαναφέρουμε πολύ μεγάλα κομμάτια της διαδρομής. Έτσι, περιοριστήκαμε σε περιοχές που βρίσκονται ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση. 167 συμμετοχές από 18 χώρες, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Φέτος δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε την κατηγορία των αυτοκινήτων, γιατί η Ομοσπονδία Αυτοκινήτου
δεν κατάφερε να εκδώσει κανονισμούς εγκαίρως, οπότε και εμείς δεν μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τα αυτοκίνητα, οπότε θα περιμένουμε πάλι για το 2016. Έχουμε φέτος τη χαρά να συμμετέχουν πολύ μεγαλύτερη σπουδαιότητα αναβάτες από τις προηγούμενες χρονιές. Φέτος συγκεκριμένα θα πάρει κίνηση το νούμερο 2 της Παγκόσμιας Κατάταξης και το νούμερο 5 της Παγκόσμιας Κατάταξης, που για μας είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την προβολή, κυρίως στο εξωτερικό. Κάθε χρόνο το επίπεδο των αναβατών ανεβαίνει, οι συμμετοχές αυξάνουν και αυτό για μας δείχνει ότι κάτι γίνεται σωστά. Δυστυχώς στην περιοχή, λόγω της κατάστασης, θα είναι η τελευταία χρονιά που θα κινηθεί ο αγώνας. Έχουμε ήδη συμφωνήσει σχεδόν για μια καινούργια περιοχή για το 2016. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δώσει στα χέρια με τον κύριο Λουκόπουλο ότι πριν τελειώσει η θητεία του, μάλλον ο αγώνας θα επιστρέψει πάλι στην άπακτο, ενδεχομένως σε μια διετία, και όταν δούμε ότι η κατάσταση έχει επανέλθει λίγο στα βουνά. Θέλω να ευχαριστήσω και πάρα πολλούς φίλους στην ουσία του αγώνα εδώ στην άπακτο, που έχουν συμβάλει πάρα πολύ σε αυτή τη διοργάνωση, και όλους τους κατοίκους που θα κάνουν λίγη υπομονή και θα περιοριστούν λιγάκι για τις μέρες και τις ώρες που περνάει ο αγώνας από τις περιοχές τους. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και ο μηχανοκίνητος τουρισμός είναι μια μεγάλη προοπτική για την Ελλάδα, όσο αντέχει ακόμα. Και καλό θα ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση, κατά κύριο λόγο, και η κεντρική διοίκηση της χώρας να αρχίσουν να το κοιτάζουν με λίγο διαφορετικό μάτι. Έχουμε ανθρώπους και τεχνογνωσία. Δεν έχουμε υποστήριξη, δυστυχώς, σχεδόν από κανέναν. Με λίγη υποστήριξη παραπάνω από τους φορείς, μπορούμε να κάνουμε θαύματα, μπορούμε να προκαλέσουμε ένα καινούριο έσοδο για τη χώρα σε τουριστικό επίπεδο, που μπορεί να συντηρήσει πολλές επιχειρήσεις. Εύχομαι να το δουν λίγο πιο θετικά και εύχομαι να είμαστε μία από τις αφορμές για να αλλάξει η νοοτροπία απέναντι στο θέμα. Οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τι διαδρομή σε κάποια σημεία? Δυστυχώς η μορφή του αγώνα είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την ανακοίνωση θεάσιμων σημείων. Νομίζω το συζητάμε για 3 χρόνια πια. Θεατές στο βουνό σε διαδρομές τέτοιου τύπου δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από τα θετικά. Θα υπάρξουν θεάσιμα σημεία μόνο την τελευταία μέρα του αγώνα, που η διαδρομή ελέγχεται πολύ περισσότερο και είναι πολύ μικρή. Θα ανακοινωθεί χάρτης στην ιστοσελίδα. Άλλη ερώτηση. Στα έξοδα για την διοργάνωση συμμετέχουν και οι ομοδοδήμοι που θα περάσει, θα υπάρχει διέλευση? Θα σας πει ο κύριος Σύψας, ο οποίος είναι ο συντονιστής. Είπαμε ότι συνδιοργανώτρια ήταν η Ναύπακτος φέτος. Απλώς οι άλλοι δήμοι συμμετέχουν ότι περνάει από εκεί το ράλι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο το βάρος, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, το σήκωσε ο Δήμος Ναυπακτίας. Αλλά πιστεύω ότι ανταποδοτικά η όλη διοργάνωση όσο αφορά την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την τοπική οικονομία, νομίζω ότι είναι επ' ωφέλεια του Δήμου. Και ασφαλώς οποιοδήποτε πρόβλημα συναντήσουμε στην περιοχή κάποιου άλλου Δήμου, ο αντίστοιχος Δήμος θα συνδράμει ώστε να λυθεί το πρόβλημα που θα παρουσιαστεί και δεν θα έχει τη δυνατότητα ο Δήμος Ναυπακτίας. Έχουμε την υπόσχεση και του Δημάρχου του κύριου Κωνσταντάρα ότι σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί θα είναι έτοιμος να διευκολύνει τους διοργανωτές. Ποιο ακριβώς είναι το κόστος για το Δήμο Ναυπακτίας και τι περιλαμβάνει αυτό? Θα σας πω αναλυτικά. Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει αναλάβει το κόστος των εκτυπωτικών, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος, γιατί είναι εξειδικευμένα εκτυπωτικά για ειδικούς αγώνες όπως είναι ο αγώνας που μιλάμε. Όλο τα μετάλλια αναμνηστικά κύπελα έχει αναλάβει να φτιάξει τη ράμπα εκκίνησης και τερματισμού. Έχει αναλάβει όλη την ηχητική κάλυψη του αγώνα, καθώς και αναμνηστικά και οτιδήποτε περιλαμβάνει μία φιλοξενία 7 επισήμων προσώπων. Θα μπορούσε να είναι αρχή αυτή η διοργάνωση και για άλλες εξέσεις, για το Δήμο? Καταλάβω την ερώτηση. Σαφώς είναι και η απαρχή για άλλους διεθνείς αγώνες, γιατί μιλάμε για ένα διεθνή αγώνα.
Και μάλιστα, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω τι λέει και ο κ. Σταμάτης, είναι περιζήτητος ο αγώνας. Πάρα πολλές περιοχές τον διεκδικούν. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας, υπάρχουν προτάσεις, ήδη έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα αθλητισμού του Δήμου Ναυπακτίας, τις μελετάμε και σύντομα, επειδή όπως όλοι γνωρίζετε έχει στηθεί ένα αρκετά καλό αθλητικό καλεντάρι φέτος το 2015 στο Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο εξελίσσεται, ήδη έχουμε φτάσει στην έκτη εκδήλωση, μιλάμε ότι θα γίνουν γύρω στις 18 ή 19, ετοιμάζουμε πρόταση για του χρόνου ίδιου βεληνικούς με την εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες.